αύξηση του επίπεδου των θαλασσών, απώλεια της βιοποικιλότητας, δύσκολη πρόσβαση σε τροφή, χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής. Ακόμα και αν ο πλανήτης καταφέρει να περιορίσει την αύξηση της θερμοκρασίας στους 2 βαθμούς Κελσίου, οι επιπτώσεις θα είναι σημαντικές, σύμφωνα με έρευνες που δημοσιεύτηκαν σήμερα. Αποκαλύπτουμε σημαντικές αλλαγές σε ένα κόσμο που η αύξηση της θερμοκρασίας θα είναι 2 βαθμοί Κελσίου, οπότε πρέπει να λάβουμε μέτρα για να τα αποφύγουμε, εξήγησε ο Ντάν Μίτσελ του Πανεπιστημίου του Μπρίστολ. Περισσότερα από 2 χρόνια μετά την υπογραφή της Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα, που έχει στόχο να περιορίσει την ανόδο της θερμοκρασίας του πλανήτη στους 2 ή ακόμη και στον 1,5 βαθμό Κελσίου πάνω από τη θερμοκρασία της προβιομηχανικής περίοδου, περίπου 20 έρευνες που περιλαμβάνονται στο περιοδικό συγκρίνουν τις συνέπειες των 2 σεναρίων. Μία από τις προκλήσεις έχει να κάνει με την ταχύτητα με την οποία θα φτάσουμε στην αύξηση των 2 βαθμών, προσθέτει ο Μίτσελ. Δηλαδή, πόσο χρόνο θα έχει ο πλανήτης να προσαρμοστεί στις πολλές επιπτώσεις της αύξησης της θερμοκρασίας. Το Δεκέμβριο του 2015 στο Παρίσι επιτεύχθηκε η Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή. Η συμφωνία υπογράφηκε από 195 κράτη και αποτελεί τη μαζικότερη συλλογική συμφωνία κρατών στην ανθρώπινη ιστορία. Το γεγονός αυτό της προσδίδει ιστορική σημασία και ενώ δεν είναι εξ ολοκλήρου νομικά δεσμευτική, προσφέρει μια νότα αισιοδοξία σχετικά με τη διάθεση για ανάληψη πολιτικής πρωτοβουλίας σε υψηλό επίπεδο. Η πρόσφατη έκθεση λοιπόν προέκυψε μετά τη Συμφωνία του Παρισιού, όταν οι εθνικές κυβερνήσεις ανέθεσαν στο IPC τη σύνταξη αυτής. Στην έκθεση συνέβαλαν 91 επιστήμονες από 40 διαφορετικές χώρες. Μέχρι το 2015, οι επιστημονικές μελέτες αφορούσαν ως επιτοπλίστων τις πιθανές επιπτώσεις από την αύξηση της θερμοκρασίας κατά 2 βαθμούς Κελσίου ή και περισσότερο σε πιο μακροχρόνιους ορίζοντες, όπως το 2050, το 2080 και το 2100. Ωστόσο, μετά το Παρίσι, η επιστημονική κοινότητα επικεντρώθηκε στη λεπτομερή μελέτη και ανάλυση των επιπτώσεων μιας αύξησης κατά 1,5 βαθμού Κελσίου. Σήμερα βρισκόμαστε οριακά πάνω από τον 1 βαθμό Κελσίου και με δεδομένες τις μη νομικές δεσμεύσεις των κρατών από τη Συμφωνία του Παρισιού, οδηγούμαστε στους συν 3 βαθμούς Κελσίου. Ένα βασικό μήνυμα της έκθεσης είναι ότι υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο περίπου 12 ετών προκειμένου να μπούμε στην τροχιά του 1,5 βαθμού Κελσίου. Σημειωτών δε ότι μόνο μεταξύ 2006 και 2015 η παγκόσμια μέση θερμοκρασία αυξήθηκε κατά 0,87 βαθμούς Κελσίου. Η έκθεση επισημαίνει επίσης ότι η επίδραση ενός βαθμού γίνεται ήδη έντονα αισθητή σε πολλά μέρη ανά τον κόσμο, είτε μέσω της εκδήλωσης ακραίων καιρικών φαινομένων, είτε μέσω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας, είτε μέσω της ραγδαίας απώλειας πάγου στην Αρκτική, είτε ακόμη και μέσω άλλων ενδείξεων. Η μνήμη από τον περιβόητο Μέντι Κέιν που έπληξε την Πελοπόννησο και ορισμένα νησιά του Αιγαίου είναι άλλωστε νοπή. Όπως και από τον κυκλώνα Λέσλι στην Πορτογαλία, τον ισχυρότερο από το 1842 και τον τυφώνα Μάκλιτ στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος θεωρείται ένας από τους χειρότερους στην Αμερικανική ιστορία, με απολογισμό τουλάχιστον 12 νεκρούς και εκατοντάδες ισοπεδωμένα κτίρια. Εξάλλου, μόνο το περασμένο καλοκαίρι σημειώθηκαν μεταξύ άλλων η πυρκαγιά στο Μάτι με ανέμους πρωτοφανούς έντασης, εκτενείς πυρκαγιές στη Σουηδία, θερμοκρασίες ρεκόρ πάνω από 30 βαθμούς σε πόλεις της Σκανδιναβίας, 41 βαθμοί στην Ιαπωνία με 133 νεκρούς, 49,8 στο Ομάν κατά τη διάρκεια μιας ημέρας και 42,6 τη νύχτα. Πάνω από 220 νεκροί από τις πρωτοφανείς πλημμύρες στην Ιαπωνία, πάνω από 480 στην Κεράλα της Ινδίας, στη μεγαλύτερη πλημμύρα των τελευταίων 100 ετών. Η λίστα είναι μακρά. Οι χώρες της Ευρώπης θα πρέπει να περιμένουν πολύ πιο βαρύς χειμώνες στις επόμενες δεκαετίες, σύμφωνα με μια έρευνα, η οποία υποστηρίζει την ιδέα ότι η παγκόσμια υπερθέρμανση θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιο ψυχρές καιρικές συνθήκες σε ορισμένα τμήματα του κόσμου. Κλιματικοί επιστήμονες πιστεύουν ότι έχουν βρει αποδείξεις οι οποίες δείχνουν ότι η απώλεια στρωμάτων πάγου στην Αρκτική μπορεί να επηρεάσουν τα παγκόσμια ρεύματα αέρα και να οδηγήσουν σε πιο ψυχρούς ανέμους για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια του χειμώνα στην Κεντρική Ασία και την Ευρώπη. Η έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Nature Geoscience υποστηρίζει αρκετές προηγούμενες μελέτες, οι οποίες δείχνουν επίσης μια αλλαγή στο κλίμα του χειμώνα στην Ευρασία, ως αποτέλεσμα της απώλειας πάγων στη θάλασσα της Αρκτικής, οι οποίοι έχουν υποχωρήσει σημαντικά τις τελευταίες 3 ή 4 δεκαετίες.
Οι επιστήμονες από την Ιαπωνία που υπογράφουν την τελευταία αυτή μελέτη αναφέρουν ότι η ψυχρή αυτή επίδραση είναι απίθανο να διαρκέσει πέρα από τον αιώνα που διανύουμε. Η άνοδος της θερμοκρασίας τελικά θα ακυρώσει οποιαδήποτε τοπική επίδραση ψύχους που θα προκαλέσει η απώλεια πάγων, παρότι όπως αναφέρουν οι ερευνητές δεν μπορεί να προβλεφθεί πότε θα συμβεί αυτό. Την έρευνα διεξήγαγαν επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Τόκιο και το Εθνικό Ινστιτούτο για τις περιβαλλοντικές μελέτες και την έρευνα στους πόλους της Ιαπωνίας. Οποιαδήποτε αύξηση της θερμοκρασίας πάνω από τον 1 βαθμό Κελσίου, που ήδη έχει επιτευχθεί, θα μεγενθύνει τον κίνδυνο εκδήλωσης ακραίων φαινομένων σε παγκόσμιο επίπεδο. Μια ενδεχόμενη αύξηση κατά 2 βαθμούς σε σχέση με τον 1,5 θα προκαλούσε μια σειρά επιπτώσεων. Περισσότερες μέρες με πολύ υψηλή θερμοκρασία, ακραίες βροχοπτώσεις, ειδικότερα σε περιοχές του βορείου ημισφαιρίου και ως εκ τούτου μεγαλύτερος κίνδυνος πλημμυρών, εντονότερη ξηρασία σε περιοχές της Μεσογείου, ακόμα και την Ελλάδα, και άρα μεγαλύτερος κίνδυνος πυρκαγιών, περαιτέρω λιώσιμο στρωμάτων πάγου στην Αρκτική και παγετώνων και διαστολή των ωκεανών, τα οποία θα διατηρήσουν την άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Συγκεκριμένα, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας μπορεί να είναι 10 εκατοστά χαμηλότερη από τον περιορισμό του 1,5 βαθμού αντί για τον 2. Παράλληλα, η υπερβολική συγκέντρωση και διάλυση του διοξιδίου του άνθρακα στους ωκεανούς που προκαλεί την όξυνσή του θα αυξήσει τις πιθανότητες απώλειας κοραλλιογενών υφάλων στο 99% αντί 70-90% σε σχέση με τον 1,5 βαθμό. Αυτές οι μεταβολές και επιπτώσεις που συνεπάγονται θα επιφέρουν πολλαπλασιαστικές επιδράσεις τόσο στα φυσικά οικοσυστήματα του πλανήτη όσο και τις ανθρώπινες κοινωνίες, πολλές από τις οποίες θα είναι μη αναστρέψιμες. Όπως αναφέρει η έκθεση, η κλιματική αλλαγή αναμένεται να δράσει ως πολλαπλασιαστής της φτώχειας, το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι οι επιπτώσεις της θα εντείνουν την ένδυα των ήδη φτωχών και ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων και θα αυξήσουν τον αριθμό των ατόμων που ζει σε συνθήκες φτώχειας. Πολλές από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής που μελέτησε η έκθεση εμπεριέχουν σημαντικά μικρότερους κινδύνους στο σενάριο του συν 1,5 βαθμού σε σχέση με το σενάριο των 2 βαθμών. Εν ολίγης, όσο χαμηλότερη είναι η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα, τόσο χαμηλότερη είναι η κίνδυνη για το φυσικό περιβάλλον και τον άνθρωπο. Επομένως, η σημασία του περιορισμού της αύξησης της θερμοκρασίας στον 1,5 βαθμό αντικατοπτρίζεται στην αποφυγή δραματικών επιπτώσεων σε σύγκριση με μια μεγαλύτερη αύξηση. Ή με άλλα λόγια, ο περιορισμός της υπερθέρμανσης του πλανήτη κατά 1,5 βαθμό έναντι 2 μπορεί τουλάχιστον να μειώσει κατά χιλιάδες τον αριθμό των ανθρώπων που είναι εκτεθειμένοι και ευάλωτοι στους κινδύνους που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή. Ωστόσο, ακόμη και στο σενάριο του 1,5 βαθμού, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι θα αντιμετωπίζουμε ακραία καιρικά φαινόμενα τα οποία θα εκδηλώνονται με μεγάλη ένταση και συχνότητα. Το εφιαλτικό σενάριο που παρουσίαζε η ταινία μετά την επόμενη μέρα θα μπορούσε δυνητικά να γίνει πραγματικότητα. Επιστήμονες που μελετούν το λιώσιμο των πάγων στην Αρκτική ανησυχούν ότι το γλυκό νερό μπορεί να διαταράσει το ρεύμα του κόλπου που κρατά ζεστή τη Βόρεια Ευρώπη. Τις τελευταίες 2 δεκαετίες η εισρωή ψυχρού νερού στον Αρκτικό ωκεανό έχει αυξηθεί κατά 20%. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η αύξηση των ποσοτήτων γλυκού ύδατος στον Αρκτικό ωκεανό προέρχεται από το μόνιμο στρώμα πάγου στη Σιβηρία και Καναδά που τα τελευταία χρόνια λιώνει με επιταχυνόμενο ρυθμό. Το νερό ταξιδεύει μέσα σε ποτάμια και χύνεται τελικά στον Αρκτικό ωκεανό. Οι επιστήμονες εντόπισαν σε μια περιοχή του Αρκτικού ωκεανού δυτικά της Γροιλανδίας μια μάζα φρέσκου νερού μεγέθους 7.500 κυβικών χιλιομέτρων που αντιστοιχεί σε ποσότητα νερού διπλάσια από εκείνη της λίμνης Βικτόρια, της μεγαλύτερης λίμνης στην Αφρικανική Ήπειρο. Η λίμνη αυτή γλυκού νερού επιπλέει πάνω στο πυκνότερο θαλασσινό νερό και συγκρατείται στη θέση της με τη βοήθεια κυκλικού συστήματος ανέμων. Είναι γνωστό από παλιά ότι η εισρωή ακόμη και μικρών ποσοτήτων γλυκού νερού στον ωκεανό μπορεί να προκαλέσουν απότομες μεταβολές της ροής των ρευμάτων που καθορίζουν το κλίμα. Μπορούμε λοιπόν να φανταστούμε τι μπορεί να συμβεί αν αυτές οι τεράστιες ποσότητες γλυκού νερού εισρεύσουν στον Ατλαντικό. Η προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνει η κλιματική αλλαγή εν έτη 2018-2019 ξεκινά από την κοινωνική συνειδητοποίηση πως η αντιμετώπιση της δεν αποτελεί μια οικολογική τάση της εποχής. Είναι ένα σύνολο αναγκαίων απλών μικρών πράξεων που οφείλουμε να υιοθετήσουμε τώρα στην καθημερινότητά μας.
Είναι η επανεκτίμηση της αξίας και της ομορφιάς του φυσικού μας περιβάλλοντος. Ο σεβασμός προς το δικαίωμα των παιδιών μας να το χαρούν όπως εμείς, αλλά και ο σεβασμός στην ασφάλεια κάθε παιδιού από το Μαλάουι και τον Μπαγκλαντές μέχρι τις Φιλιππίνες και την Καμπότζη.